Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ καλή σεζόν μετά το καλοκαίρι. Ελπίζω να είχατε καλές διακοπές και να περάσετε καλά. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση του κυρίου Ξηρομερίτη, αλλά επειδή λείπει, ζήτησε να την κάνει την ερώτηση ο κύριος Αργυρόπουλος. Κύριε Αργυρόπουλε, παρακαλώ. Η ερώτηση είναι για το σχολείο της Φαλάνης και θα ήθελα με κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα, αν υπάρχουν διχρονοδιαγράμματα πάνω στα οποία κινούμαστε ή αν έχουμε εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο. Κυρίως, αν υπάρχει ένα σχεδιοδιάγραμμα για την αναστήλωση του διατηρηταίου και θα ήθελε να μας ενημερώσετε με βάση το νόμο αν κατεδαφιστούν τα κτίρια που δεν χρειάζονται και αφαιρεθούν τα επίγεια για πόσες αίθησες μπορούμε να μιλάμε. Επίσης, πολλοί γονείς έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους και ρωτάνε αν θα γίνουν τελικά αυτές οι αίθουσες και πώς θα είναι, γιατί θέλουν να μεταφέρουν την οικογένειά τους από τη Λάρισα και να μείνουν μόνιμα στη Φαλάνη που έχουν φτιάξει τα σπίτια τους. Ευχαριστώ. Κύριε Σούλτη, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το ιστορικό όπως το έζησα εγώ από την τεχνική υπηρεσία. Το θέμα το έχει αναλάβει προσωπικά ο Δήμαρχος. Θα σας πω όμως τι μου είπε και πού βρίσκεται το θέμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν ήρθαμε στην Δημοτική Αρχή από το 2015 και μετά, αν θυμάμαι καλά, κάναμε μελέτη, την έχω τη μελέτη αυτή, για επαύξηση του σχολείου της Φαλάνης αυτού, του συγκεκριμένου. Η μελέτη αυτή ήταν ένα ταφ που ακουμπούσε, αν έχετε εικόνα, έτσι είναι το νέο σχολείο κολλητά με το πέτρινο, το παλιό σχολείο. Εντάξει. Αυτό λοιπόν ακουμπούσε προς τα πίσω, εκεί που είναι τώρα τα πρόχειρα αυτά, έτσι, αίθουσες. Λοιπόν, και ολοκλήρωνε το σχολείο αυτό. Αυτό είχαμε σκοπό να το βάλουμε μαζί. Ο προγραμματισμός ήταν να μπει μαζί με το 24ο της Τούμπας στο Φιλόδημο. Το 24ο μπήκε και από ό,τι ξέρετε τελειώνει κιόλας. Λοιπόν, τι έγινε. Πήγε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο είπε ότι το πέτρινο σχολείο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ιστορικά και αρχιτεκτονικά και πρέπει να γίνουν διάφορες παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις? Δεν πρέπει τίποτα να κολλάει σε αυτό. Πρέπει να μείνει ανεξάρτητο τελείως. Άρα όχι μόνο δεν μας έδινε την άδεια να φτιάξουμε την επέκταση, έτσι, αλλά έλεγε να ρίξουμε και το άλλο σε εκείνο το σημείο και να μείνει ανεξάρτητο το κτίριο. Από τότε άρχισε μια οδύσσια να κυνηγάμε μήπως μπορέσουμε. Βέβαια πέρασε, εντάχθηκε το 24ο, αυτό έμεινε εκτός και φτάσαμε στο σεισμό. Δεν έγινε τίποτα δηλαδή, ούτε μπορέσαμε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής μετά από επανειλημμένες. Η κυρία Γιουβρή τότε το είχε πάρει επόμου και ήταν σχεδόν πάρα πολύ τακτικά τέλος πάντων στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, έγινε ο σεισμός. Εντάξει, με σοβαρά θέματα στο πέτρινο κύριο σχολείο. Εντάξει. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις εργολαβίες και τις μελέτες για να φτιάξουμε τις εργολαβίες με τα χρήματα που πήραμε την κυβέρνηση, είχαμε βάλει τα δύο πέτρινα μαζί. Δηλαδή, το πέτρινο το τρίτο και το πέτρινο της Φαλάνης μαζί. Να γίνει η επισκευή στο πέτρινο. Έτσι. Όμως, με παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού, είπε ότι όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα το αναλάβουμε εμείς κτλ. Έτσι λοιπόν έμεινε αυτό απ' έξω, τέλειωσε μια χαρά το πέτρινο εδώ το τρίτο και έμεινε εκείνο. Ξεκίνησε μετά η συζήτηση για το τι θα γίνει με το σχολείο. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να συνεργάζεται στα πρόχειρα. Έτσι. Εγώ παρέστην σε μία συνάντηση με τους φορείς, ο Δήμαρχος με όλους τους φορείς και τον πρόεδρο της κοινότητας. Έτσι. Εγώ απλά παρακολουθούσα, η οποία έγινε, αν θυμάμαι καλά, αρχές του χρόνου ή και στο τέλος του προηγούμενου. Τόσο πίσω. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος τότε ήταν, στο χώρο αυτό, και αυτό το λέω και εγώ σαν μηχανικός, δεν χωράει να γίνει 12 θέσεις σχολείου. Δεν χωράει. Με το σκεπτικό ότι το πέτρινο θα απαγορευτεί να το ρίξουν.
Εντάξει. Ακόμα και το άλλο να πέσει, δεν χωράει. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Έτσι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι αν θέλετε να κάνουμε τις υπόλοιπες 6 αίθουσες για να φτάσουμε στις 12 θέσεις, έτσι υπάρχουν οι 6, να γίνουν άλλες 6, οι οποίες θα συνδέονται με τη μελέτη μεταξύ τους, να βρω τρόπο να αναθέσω να γίνει γρήγορα η μελέτη και να ψάξουμε χρηματοδότης να το κάνουμε. Άφησε την απόφαση στους φορείς. Μετά από πάρα πολλούς μήνες, το Μάιο, οι φορείς απάντησαν ότι όχι, θέλουμε 12 θέσεις, 12 αίθουσες σε αυτό το χώρο. Η ιστορία τώρα, επειδή κατά τη γνώμη μου, επειδή γενικεύτηκε με βουλευτές και τα λοιπά, έτσι, εμπλέκτηκε η ΚΤΥΠ. Η ΚΤΥΠ όμως, οι κτηριακές υποδομές. Η ΚΤΥΠ όμως, μη θέλοντας να πει, όχι δεν γίνεται, μας στέλνει ένα χαρτί που να λέει, για να σας πούμε αν γίνεται, δώστε μας 50 χαρτιά. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, τα ολοκληρώνω, τα μαζεύω αυτά τα χαρτιά, για να τα στείλω στην ΚΤΥΠ. Ο Δήμαρχος μου είπε ότι την επόμενη εβδομάδα προσπαθεί όλο το καλοκαίρι να κλείσει ραντεβού με τον Γιάνναρη. Ο Γιάνναρης είναι ο διευθύνων του σύνολου της ΚΤΥΠ. Έτσι. Προσπαθεί λοιπόν να κλείσει ραντεβού με τον Γιάνναρη και το έκλεισε το ραντεβού για την άλλη Πέμπτη. Για να δει τι θα γίνει επί του θέματος. Είναι έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Προσωπική γνώμη ότι αν θέλαμε να συμπληρώσουμε το σχολείο για να φύγουν τα πρόχειρα από τη μέση, αυτή τη στιγμή θα ψάχναμε, να μην πω ότι θα είχαμε ξεκινήσει, θα ψάχναμε για χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν. Αυτό είναι. Ακριβώς όπως τα λέω είναι αντικειμενικά. Τα έχω πει τον πρόεδρο, γιατί εγώ με τον κύριο Λιγούρα μόνο μιλάω. Είπε ότι όχι, φορείς είπαν αυτό. Εντάξει. Άμα είπαν αυτό, θα ακολουθείς το δρόμο αυτόν. Δηλαδή θα αποφασίσει η ΚΤΥΠ τελικά και θα έρθει ένα χαρτί από την ΚΤΥΠ και κατά τη γνώμη μου, και ας διαψευστώ, θα λέει ότι δεν χωράει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε ένα σχολείο πλέον λέει τόσο τα 100 προάβλιος χώρος, τόσο τα 100 πράσινο, τόσο τα 100. Άρα φτιάχνεις τόσα τετραγωνικά. Αυτό πιστεύω δεν χωράει. Αλλά να πω κάτι. Αυτό που είπαν, ρίξτε τα όλα και φτιάξτε καινούριο, και πού θα τα πάω τα παιδιά εγώ μέχρι να γίνει το σχολείο? Πού θα πάνε τα παιδιά μέχρι να γίνει το σχολείο? Εδώ ένα μήνα παράταση ζητάμε στο έκτο και θα σηκωθεί η επανάσταση. Πού θα πάνε τα παιδιά? Αυτά. Παρακαλώ, κύριε Αργυρόπουλε. Κύριε Δημαρχή, το θέμα εδώ είναι αν έχουμε χρονοδιάγραμμα και για το Πέτρινο, αλλά και για το νέο κτίριο. Και αν μπορούμε να μάθουμε, να ξέρουν οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορούν να στεγάσουν τα παιδιά τους μέσα στο κτίριο που θα έχει επισκευαστεί ή το οποίο θα έχει χτιστεί εξ αρχής. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, μήπως? Okay, παρακαλώ, κύριε Σούλτ. Α, κύριε Καραγιώτου, παρακαλώ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σούλτη. Υπάρχει επίσημο έγγραφο από την υπηρεσία του Δήμου στην ΚΤΥΠ προς εσάς που λέει ότι το οικόπεδο είναι τόσο και αν γκρεμιστεί και το παλιό και μείνει μόνο το πέτρινο, δεν χωράει το εξαρτή. Όχι, όχι. Λέω, από την υπηρεσία του Δήμου υπάρχει τέτοιο έγγραφο, το έχετε ζητήσει εσείς ως συνάδελφος μηχανικός για να ξέρετε. Ναι, γιατί το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, αν υπάρχει επίσημη θέση από την υπηρεσία μας, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και το δεύτερο, η ΚΤΥΠ ζητάει ένα χρόνο τώρα χαρτιά, προφανώς ένα τοπογραφικό ζητάει, για να μας πει αν χτίζουν ή όχι. Αυτό δεν κατάλαβα. Δεν το έχω δυστυχώς, δεν το βρήκα αυτό το χαρτί σήμερα. Ξέχασα από την υπηρεσία γιατί είχα άλλες δουλειές να το πάρω. Ζητάει πάρα πολλά πράγματα, δεν θυμάμαι. Ναι, για να μας πει αν χτίζεται. Όχι, για να δεν λέει αν χτίζεται ή όχι, για να μας πει τι θα γίνει. Με αυτό το χαρτί ο Δήμαρχος θα πάει κάτω και ό,τι έχω μαζέψει για να δει τι θα γίνει. Θεωρώ, για να απαντήσω και στον κύριο Αργυρόπουλο, για να πει χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει καταλήξει τι θα κάνει. Αν είχαμε καταλήξει, θα σας έλεγα ότι βρισκόμαστε στη μελέτη. Δεν έχει ανατεθεί ακόμα μελέτη. Τώρα να πω τι, ότι θα αναθέσουμε μελέτη όλου του σχολείου, θα πρέπει να βγει διαγωνισμός πρώτα απ' όλα. Ενώ η επέκταση θα μπορούσε να γίνει από την υπηρεσία, όπως έγινε και το προηγούμενο. Καινούριο σχολείο δεν πρόκειται να το κάνει η υπηρεσία. Λοιπόν, η Ελλάδα νίκησε, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Τοποθετήσεις, παρακαλώ. Από τους επικεφαλής, κύριε Καραγιώτου. Κ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σούλτη, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική σας Αρχή είναι εδώ από το 2014. Το 24ο Δημοτικό, το οποίο ήταν μαζί να ενταχθεί και το σχολείο της Φαλάνης που λέτε, είχε ενταχθεί γύρω στο 2015, που είπατε κάπου εκεί. Άρα εσείς μας λέτε ότι από τότε μέχρι και σήμερα ούτε βρήκατε κάποια λύση για προσθήκη. Πιο κοντά λίγο. Αλλά και ένα χρόνο μετά τον σεισμό από το, που είχαμε στην περιοχή μας, ένα χρόνο προσπαθείτε να μαζέψετε τα χαρτιά για να τα στείλετε στην ΚΤΥΠ και να μας πει η ΚΤΥΠ, χωρίς να ξέρουμε τι θα μας πει η ΚΤΥΠ. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε ακόμα. Δηλαδή, σας ρώτησα και δεν ξέρετε τι θα μας απαντήσει η ΚΤΥΠ. Εγώ, δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, νομίζω ότι βλέπω μια αδιαφορία, μια μη συνεργασία του Δήμου με την ΚΤΥΠ ή με τους φορείς. Πάντως, δεν είναι δυνατόν στην ερώτηση που έκανε η παράταξή μας να μην έχετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Δηλαδή, γίνεται ή δεν γίνεται, θα κάνουμε προσθήκη ή δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε καινούριο σχολείο ή δεν θα κάνουμε και, ξέρω εγώ, μας λείπει μόνο χρηματοδότηση. Είναι πραγματικά θλιβερό, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο μετά, να μην έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση και η απάντηση να είναι ότι ένα χρόνο μαζεύουμε χαρτιά ή δεν μπορεί ο κύριος Δήμαρχος να κλείσει ραντεβού με τον κύριο, με τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον κύριο Γιάνναρο της ΚΤΥΠ. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να... Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούσαν να ισχύουν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η παράταξή μας θα ήθελε, κύριε Σούλτη, για να έχει μια πλήρη εικόνα και ένα έγγραφο από την υπηρεσία για το αν χωράει να γίνει σχολείο ή όχι, εφόσον βεβαίως πέσει και το παλιό ή όχι, το οποίο υπάρχει, δεν είναι το πέτρινο. Και βεβαίως να έχουμε και το έγγραφο της ΚΤΥΠ, το οποίο σε ζητάει κάποια χαρτιά, το οποίο φαντάζομαι θα λέει τι ακριβώς έχει σκοπό να κάνει η ΚΤΥΠ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για ένα πολύ σημαντικό θέμα που ταλανίζει την περιοχή μας, η Φαλάνη δεν είναι ένα απλό χωριουδάκι. Είναι μια μεγάλη κομμόπολη που αριθμεί πολύ μεγάλο πληθυσμό. Θα έπρεπε να δώσετε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να έχουμε μια αρνητική ή θετική απάντηση. Έτσι, ό,τι είναι. Τουλάχιστον να ξέρει η κοινωνία τι θα γίνει, αν μπορούν να έχουν ένα σχολείο και ποιες είναι οι εναλλακτικές τέλος πάντων που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Καραριώτου. Άλλη τοποθέτηση υπάρχει. Κύριε Γούλα, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, λοιπόν, με τη σειρά μεγάλη καθυστέρηση. Πέρασε τόσος καιρός. Όλοι πήγαμε και είδαμε την κατάσταση ευγένεια από κοντά. Η Φαλάνη χρειάζεται ένα καινούριο κτίριο, κατά την άποψή μου. Και αν μπορούσε και να βρει, αφού δεν επιτρέπουν να γίνει ή δεν χωράει, όπως είπε ο κ. Σούλτης, το 12 θέσεων, αν υπάρχει άλλος χώρος, άλλο οικόπεδο. Αυτή τη λύση τη σκεφτήκατε, υπάρχει, είναι εφικτή. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να επιταχύνουμε. Δηλαδή, αν ανεξάρτητο το οικόπεδο δεν έχει τίποτα πάνω, δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήματα. Αμέσως θα πάτε στη μελέτη και στην δημοπρασία και θα τελειώσει νωρίτερα. Παρά να ασχολείστε τώρα με το παλιό που δεν επιτρέπουν και έτσι και αλλιώς οι αρχιτέκτονες και κάποιοι άλλοι. Έτσι. Ή δεν χωράει να κάνετε και το 12 θέσιο εκεί, να το είναι ανεξάρτητο, όπως λέτε, από το παλιό. Και σίγουρα, αφού θα κρατήσουμε το παλιό σχολείο, πρέπει να είναι ανεξάρτητο, απομονωμένο, να μην κολλάει κάτι απάνω και χαλάει την αρχιτεκτονική του. Έτσι. Ευχαριστώ. Να πω μια κουβέντα. Αυτό που λέει η Γούλα ήταν αυτό που αντιπροτείναμε όταν θέλετε ολοκληρωμένο νέο σχολείο. Ναι, να βρούμε νέο οικόπεδο. Να ξέρεις ότι θα ξεκινήσει. Και θα σας έλεγα τότε ότι είμαι στην προκήρυξη της μελέτης ή ότι έγινε μελέτη ή ότι η μελέτη θα γίνει τότε. Έτσι. Είπαν όχι, θέλουν εκεί. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Ναι, αυτό. Και οι διαδικασίες, να πω εδώ το αναφέρω, για το ειδικό σχολείο. Ενώ όλα, το ειδικό σχολείο που έχουμε πάρει έγκριση εδώ και 2 χρόνια, 3 πόσα είναι, ακόμα δεν κατάφερα να προκήρυξω τη μελέτη. Γιατί κάθε εβδομάδα μιλάω με το Υπουργείο για να μου στείλουν και ακόμα σήμερα δεν το έστειλε. Το κτηριολογικό πρόγραμμα. Χωρίς να λείπει τίποτα από τη δικιά μας την πλευρά. Δηλαδή, οι γραφειοκρατίες είναι τόσο μεγάλες και στο Υπουργείο Παιδείας, κύριε Γούλα, το ξέρετε, ακόμα μεγαλύτερες. Εντάξει. Άλλη τοποθέτηση, κύριε Νάρη, παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι κατά ένα περίεργο τρόπο μένουμε στις προθέσεις.
οι καλύτερες των προθέσεων, λέει, οδηγούν στο να ξεκινάει η σχολική χρονιά και σχολείο να μην έχουμε. Αποτελεσματικότητα δεν βλέπω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι 1,5 χρόνος έχει περάσει από το σεισμό. Έχει ξαναέρθει το θέμα της Φαλάνης και του σχολείου της στο Δημοτικό Συμβούλιο και τίθεται ζήτημα ότι μπορεί να κατάλαβα λάθος ότι υπήρχε δυσκολία στο να κλειστεί ραντεβού είναι ένα ραντεβού τόσο περίπλοκο, δεν μπορούσε να κλειστεί, ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα που 1,5 χρόνο τώρα δεν μπορούν να λυθούν, την ίδια στιγμή που σε ένα γειτονικό χωριό που χτυπήθηκε πολύ πιο άγρια από το σεισμό, ένα μήνα μετά είχαμε σχολείο. Θέλουν αυτό το πέτρινο σχολείο να κάτσει και να λειτουργήσει. Οκ, το θέλουν αυτό. Μπορεί να κάτσει και να λειτουργήσει αυτό το πέτρινο σχολείο. Είναι δυνατόν 1,5 χρόνο μετά να μην μπορεί να δοθεί απάντηση πάνω σε αυτό. Να μην έχει δοθεί απάντηση και να μην έχει επιληθεί το θέμα. Και πώς θα το αφήσουμε 10 μέρες πριν αρχίσει η καινούργια σχολική χρονιά, ερχόμαστε εδώ και συζητάμε για το σχολείο της Φαλάνης ξανά. Οι άνθρωποι έχουν έρθει πολλές φορές. Οι δικαιολογίες είναι πολλές, αλλά όχι ουσιαστικές. Το ζήτημα, κύριε Σούλτη, δεν είναι οι προθέσεις, είναι η αποτελεσματικότητα. Είναι το αποτέλεσμα. Και εγώ αυτό. Συγγνώμη. Okay. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ξεκινάει καινούργια σχολική χρονιά και δημοτικό σχολείο δεν έχουμε. Αυτό είναι που αφορά τους κατοίκους της Φαλάνης, αυτό είναι που αφορά τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο της Φαλάνης και δεν τα αφορά ούτε η γραφειοκρατία, ούτε η δυσκολία του να κλείσουμε ραντεβού, ούτε τα χαρτιά τα πολλά που χρειάζονται και μας παραδίδουν. Έτσι. Δεν έχει δοθεί λύση. Αυτό είναι το ζήτημα. Και η λύση, καλός ή κακός, οφείλει να δοθεί. Πρέπει να δοθεί και υπεύθυνη γι' αυτό δεν είναι ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η Μίζων, ούτε η Ελλάσσον. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Δήμος. Τόσο απλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Νάρη. Πάμε στην δεύτερη ερώτηση, κύριε Μάκο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι και γνωστό ότι ο δρόμος από την έξοδο της πόλης μέχρι και τη διαστάθμιση του Κλουρίου δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Κατά μήκος του δρόμου λειτουργούν εκατοντάδες επιχειρήσεις που απασχολούν πολύ άριθμο προσωπικό. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα αυτοκίνητα που διέρχονται τη συγκεκριμένη οδό πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο λόγω της μετάβασης προς τα παράλια της Λάρισας και της Πειραιάς. Ωστόσο, σε πολλά σημεία του δρόμου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το οδόστρωμα. Είναι γνωστό ότι η ευθύνη συντήρησης του συγκεκριμένου δρόμου ανήκει στο Δήμο Λαρισαίων. Εξ όσων γνωρίζω, έχει ζητηθεί επανειλημμένα από διάφορους φορείς η ουσιαστική και αποτελεσματική συντήρηση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί καμία πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή εκ μέρους του Δήμου. Εν ώψη των παραπάνω, ρωτά τη Δημοτική Αρχή, είναι ενήμερη για το πρόβλημα. Ποιες είναι οι αιτίες της αδράνειας τόσο καιρό? Προτίθεται να λάβει κάποια μέτρα άμεσης συντήρησης του δρόμου ή πάλι θα περιμένουμε την περιφέρεια, όπως υπόθηκε σε άλλες περιπτώσεις? Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Σούλτη. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα των συντηρήσεων είναι, είπαμε, πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κατηγορηθεί για συντηρήσεις δρόμων. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Έτσι, δεν θέλω να ξαναναφέρω, απλά λέω αυτό. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Το θέμα των συντηρήσεων όμως, των επαρχιακών δρόμων και αυτού του είδους των δρόμων, περιφερειακές κτλ., είναι ένα
πάρα πολύ μεγάλο βάρος για, για τους Δήμους της Θεσσαλίας. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει και μάλιστα στην προηγούμενη θητεία είχαμε ξεκινήσει κάποια πρωτοβουλία με τους περιφερειακούς δημάρχους να δούμε τι γίνεται, γιατί σε άλλες περιφέρειες ισχύουν διαφορετικά πράγματα. Τέλος πάντων, η κατάσταση όμως είναι αυτή που είναι. Είμαστε υπεύθυνοι για τις συντηρήσεις και πραγματικά γίνονται συντηρήσεις. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιους μεγάλους δρόμους, όπως είναι ο δρόμος Φαλάνη, Γιάννουλη Φαλάνη ή Γιάννουλη Αμπελώνας, έτσι, ή η περιφερειακή Τρικάλων, γίνονται συντηρήσεις και θα τις έχετε δει. Έτσι. Βέβαια, γίνονται σε κομμάτια και εκεί που πραγματικά υπάρχει σοβαρό θέμα. Εδώ, σε το συγκεκριμένο σημείο που αναφέρει ο κ. Μαμάκος, πραγματικά έχει πρόβλημα. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το είχα εντοπίσει. Σήμερα μίλησα με τον Πατσούρα, πήγαμε, είδαμε, μου έδειξε φωτογραφίες. Έτσι, οπότε πραγματικά έχει πρόβλημα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τι θα κάνουμε τώρα, τι γίνεται. Καταρχήν, σας έχω πει πολλές φορές ότι μια μεγάλη εργολαβία παλιά για ασφαλτοστρώσεις βρίσκεται στο τέλος της. Έτσι. Έχω κρατήσει κάποια ελάχιστα μέτρα, τετραγωνικά μέτρα, για να μπορέσω να καλύψω κάποιες έκτακτες ανάγκες. Παράλληλα, ετοιμάζουμε νέα εργολαβία, η οποία, αν βγει μέσα στο φθινόπωρο, σαφώς θα ξεκινήσει να δουλεύει από τη νέα χρονιά. Λέω λοιπόν ότι στα κομμάτια αυτά να πάμε να κάνουμε τα κρίσιμα σημεία, όχι όλο το δρόμο από τάδε μέχρι τάδε, γιατί δεν θα φτάσουν τα μέτρα, να κόψω από αλλού, αυτή τη στιγμή από εκεί που είχαμε προγραμματίσει, ήδη σήμερα πήραμε τηλέφωνο τον εργολάβο, να πάει να τα αποκατακτήσει μέχρι να το αποκαταστήσει τουλάχιστον τα δύσκολα σημεία, μέχρι να οργανωθεί η καινούργια, να βγει η καινούργια εργολαβία και να κάνουμε εκτεταμένες μετά συντηρήσεις σε πολλά τέτοια κομμάτια. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Διευκρινιστικά. Ναι. Αυτά που είπε ο κ. Σούλτης γνωστά είναι. Απλά στην τοποθέτηση που έκανε στα μέσα τότε ήταν ότι γίνεται παρεμβάση από το Δήμο. Σήμερα είπε ότι δεν έγινε καμία παρέμβαση εκεί πέρα, στο συγκεκριμένο σημείο. Είχατε πει τότε. Ναι, ναι, στο συγκεκριμένο σημείο δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, γιατί. Νομίζω μετά, έγινε. Ίσως δεν ήξερα μέχρι ποιο σημείο κάναμε. Γιατί κάναμε μετά την κοινοποίηση της ερώτησης στα ναι. μέσα, βγήκατε και δώσατε μια απάντηση ότι έχουν γίνει. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι. Ειδικά το καλοκαίρι. Δεν είναι απάντηση αυτή όμως. Το ζήτημα είναι ότι το καλοκαίρι που υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη έχει περάσει. Ας ελπίσουμε το επόμενο καλοκαίρι να μην συζητάμε τέτοια. Εντάξει. Παρακαλώ τοποθετήσεις. Περνάμε στο τρίτο και το τέταρτο, που είναι με το ίδιο αντικείμενο για τον πύργο του Χαρακόπου. Τώρα, για τους επικεφαλείς γνωρίζουν ότι έγινε και μια συνάντηση, μια σύσκεψη εδώ, με τους βουλευτές, με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, με τον αντιπεριφερειάρχη, τους φορείς, το τεχνικό μιλητήριο, τους αρχιτέκτονες. Οπότε συζητήθηκε εκτενώς το θέμα. Θα σας πω λίγο σε ποια βάση, επειδή εγώ ήμουν εκεί, μετά θα απαντήσω ο κ. Σούλτη στα θέματα. Θα ξεκινήσω από το τέλος, ότι αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή. Εξουδητήθηκε ο Δήμος να γίνει μια επιτροπή, να κλείσω ραντεβού και με την κυρία Μενδώνη, για να βρούνε δυνατότητες αποκατάστασης αυτού του μνημείου. Εκφράστηκε η βούληση ότι θα το θέλαμε σαν Δήμος να περάσει το Δήμο, εννοείται χωρίς υποθήκες, έτσι, αλλά πρέπει να βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτή ήταν η λογική της, ας το πω, της σύσκεψης. Ας με διορθώσουν οι παρόντες που ήταν εκεί, αλλά αυτό ήταν το λίγο πολύ το ρεζουμέ του. Εγώ να σας πω ότι ο κύριος Καλτσάς έδωσε και στοιχεία για το οικόπεδο. Είναι ένα οικόπεδο αρκετά μεγάλο. Είναι 4.638 τετραγωνικά. Έχει δόμηση αυτή τη στιγμή 344 οι αποθήκες και 307 είναι το κτίριο. Σύνολο
γύρω στα 600 και το σύνολο της δόμης που δικαιούται είναι 3.710, άρα είναι ακόμα 3.050 τετραγωνικά που μπορεί να χτιστεί σε αυτό το οικόπεδο. Εγώ επιτρέψω προσωπικά επισήμανα και αυτόν τον κίνδυνο να κτιστούν αρκετά κτίρια, άρα δεν είναι μόνο να σώσεις το κτίριο, είναι και να το αναδείξεις. Σας βάζω και αυτόν τον προβληματισμό και εσάς, όπως το έβαλα και στην σύσκεψη. Και θα παρακαλέσω τώρα, θέλετε να, κύριε Μεμάκο, να πείτε δύο κουβέντες λίγο ξανά και μετά να... Ναι, σίγουρα. Έχει λάβει, βασικά η ερώτηση δική μου υποβλήθηκε, όπως γνωρίζετε, αρχές Αυγούστου, προτού πάρει έκταση το θέμα με τις δημόσιες παρεμβάσεις και βρεθεί και η Δημοτική Αρχή στην ανάγκη και στην πίεση να προκαλέσει αυτή τη σύσκεψη των φορέων. Η ερώτηση δική μου αφορούσε στην αδράνεια της Δημοτικής Αρχής να προβεί σε κάποιες ενέργειες που από τον Ιούλιο του 20 που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο το συγκεκριμένο ζήτημα μέχρι και τη συνάντηση αυτή των φορέων τέλη Αυγούστου του 22, δύο χρόνια και πλέον μετά, δεν είχε αναλυθεί καμιά πρωτοβουλία. Και ήταν πραγματικά περίεργη η αναφορά του Δημάρχου ότι ήταν σε γνώση για τον επικείμενο πλειστηριασμό από το Φλεβάρι του τρέχοντος έτους. Και από το Φλεβάρι του τρέχοντος έτους φτάσαμε στον Αύγουστο του τρέχοντος έτους να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη. Αυτό είναι το οξύμορο. Απ' τη μια ενδιαφερόμαστε, απ' την άλλη δεν κάνουμε τίποτα. Έστω και την ίστατη στιγμή, ας γίνει κάτι για να μπορέσουμε να το σώσουμε. Παρακαλώ, κύριε Σούλη. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Γούλα. Ναι, ευχαριστώ. Επειδή στη συνέχεια είναι η δική μας ερώτηση, στην συνάντηση των φορέων την αναλύσαμε την πρότασή μας, την ερώτησή μας και έγινε μεγάλη συζήτηση. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια πράγματα που είπαμε. Εκεί που αυτό που αποφασίστηκε στη σύσκεψη αυτή των φορέων, όσοι δεν ήταν, ήταν πρώτον να σταματήσει ο πληστηριασμός της τράπεζας, να γίνει συνάντηση με την Πενδόνη για να βρεθεί χρηματοδότηση, γιατί είναι κάπου 541.000 αυτό το οποίο ζητάει η τράπεζα στον πληστηριασμό, και να γίνει μια επιτροπή που θα παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση. Δεν θέλω να πω τα ίδια πράγματα που είπαμε την προηγούμενη φορά. Αυτό αποφασίστηκε, αυτό λέχθηκε. Εμείς περιμένουμε να δούμε αυτή τη συνάντηση με τη Μεντώνη. Θα δοθούν τα χρήματα από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού. Τουλάχιστον έλθει στο Δήμο αυτή η έκταση με όλα τα κτίσματα που έχει. Αυτό περιμένουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γούλα. Παρακαλώ, κύριε Σούλτη. Ναι, να πω μια γενικές κουβέντες θα πω, γιατί το συγκεκριμένο θέμα το παρακολουθεί ο Δήμαρχος, έγινε η σύσκεψη φορέων, ο κύριος Στάχος ήταν στη σύσκεψη. Εγώ να πω το εξής, ότι για το θέμα των διατηρηταίων, έτσι, και από τις προηγούμενες, για να μην αδικούμε, έτσι, δημοτικές αρχές γίναν πράγματα στη Λάρισα, ο Μήλος, έτσι, είναι φτιαγμένος και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα διατηρηταίου κτηρίου. Έτσι. Όλες οι δημοτικές αρχές βοήθησαν. Και η δικιά μας δημοτική αρχή, ό,τι παρέλαβε, το έσπρωξε, το έβαλε μπροστά. Δηλαδή, το τουρκικό κτίριο επισκευάζεται, θα ξεκινήσει, έτσι, και βλέπετε πόσο καθυστερεί. Έτσι. Η γραφειοκρατία δεν είναι φάντασμα. Για να την πολεμήσουμε πρέπει όλοι μαζί, όχι η Δημοτική Αρχή μόνο. Έτσι. Υπάρχει ένα φάντασμα της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα και το ξέρετε. Λοιπόν, το τουρκικό... Μπράβο, συμφωνώ. Το πέτρινο κτίριο, λοιπόν, το Μπεζεσταίνη, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έγινε μελέτη, εμείς το τρέξαμε, το χρηματοδοτήσαμε και αυτή τη στιγμή αποκαθίσταται. Το Κονάκι, το οποίο πραγματικά έγινε διαγωνισμός αρχιτεκτονικός, μελέτη και είναι έτοιμο, ψάχνουμε χρηματοδότηση να το βάλουμε. Το Μουσόν και για άλλα κτίρια, τα οποία δεν ήταν χαρακτηρισμένα σαν διατηρητέα και έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες να τα... Έτσι. Όμως, για να αγοραστούν κτίρια τέτοια από το Δήμο, θέλει χρήματα και χρήματα πάρα πολλά. Και αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Η λύση για μένα είναι αυτή που όλα τα κράτη του κόσμου και στο μακρινό Περού που πήγαμε μας το είχαν πει, είναι η κυβέρνηση με πρόγραμμα, τόσα χρηματοδοτικά εργαλεία έρχονται από την Ευρώπη, με ένα πρόγραμμα να χρηματοδοτήσει τους ιδιώτες να φτιάξουν αυτά τα κτίρια. Αλλιώς δεν γίνεται. Κι άλλα θα πέσουν στη Λάρισα. Είναι έτοιμα να πέσουν κι άλλα. Έτσι.
Τώρα, για το θέμα του Χαρουχό, πραγματικά από πολύ παλιά. Όταν ενδιαφερθήκαμε για το Μουσόν, για την αγορά, τότε είχε μπει η ιδέα, ο Μαβίδης είναι εδώ, τα θυμάται, έτσι, πιο πολύ από μένα, έτσι, είχε μπει η ιδέα να δούμε τι γίνεται με τον Χαρουκόπο. Το Χαρουκόπο ήταν ιδιωτικό, έτσι, αγορασμένο και το άλλο. Αλλά το άλλο, ήταν, επειδή ήταν πολύ κληρονόμοι, έγινε διαπραγμάτευση και αγοράστηκε το Μουσόν. Εκεί όμως ζητούσε, αν θυμάμαι καλά, στο Δήμαρχο 2 εκατομμύρια τότε. Εντάξει, για το κτήμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν κάνα, αλλά τι άλλο να γίνει. Για μένα εκείνο που πρέπει πραγματικά να φωνάξουμε όλοι μαζί είναι να μπορέσουμε να τα σώσουμε και το Υπουργείο Πολιτισμού να τα αγοράσει και να τα χρησιμοποιήσει όπως κάνει με όλα αυτά τα αρχαία, τέλος πάντων, που πρέπει να διατηρηθούν. Όπως κάνει τώρα με το χαμάμ, για παράδειγμα, το οποίο το έβαλε στόχο μετά από φωνές των ειδικών ανθρώπων να το πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι πρέπει να κάνει και με το Χαροκόπου. Όχι, δεν έχετε δικαίωμα, δυστυχώς. Για τις διαδικασίες, παρακαλώ. Επειδή αφορά άμεσα το θέμα που συζητάμε τώρα, από όσο γνωρίζω, οι επικεφαλής των παρατάξεων συμμετείχαν στη σύσκεψη των φορέων για τον πύργο του Χαροκόπου. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Άρα η γνώμη μου είναι το θέμα, επειδή είναι σοβαρό και επειδή έχουμε εξελίξεις σύγχρονες, να έρθει κανονικά αυτούσιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να έχουμε και λόγο. Καταρχήν, είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που δεν ήταν. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Ένα τέτοιο θέμα, φυσικά και δεν θα το εξαντλήσουμε σήμερα. Νομίζω ότι πέρα από τους επικεφαλείς που ήταν η κυρία Καραγιώτο, ο κύριος Γούλας, ο κύριος Γαβρούλας, δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι. Έτσι. Άρα, καλά είναι να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εγώ οφείλω να πω και κάποια άλλα πράγματα. Συγχωρέσιμο αν δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά επειδή συμμετείχα στη σύσκεψη, επιτρέψτε μου. Επισημάνθηκε ότι στα πρότυπα του εξοχρονισμού ετοιμάζεται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2027 το πρόγραμμα Διατηρώ, το οποίο είναι γύρω στα 405 εκατομμύρια στον άξονα αστική αναζωογόνηση. Δεν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε ευελπιστούμε ότι πραγματικά αυτό το εργαλείο θα μπορούμε να το χρησιμοποιούν οι ιδιώτες, γιατί δεν μπορεί ό,τι κτίριο υπάρχει αξιόλογο των ιδιωτών να το πάρει ο Δήμος. Νομίζω ότι αυτή ήταν η κουβέντα που έγινε στην και έτσι μιλήσανε πιο πολύ. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είχα τοποθετηθεί ούτως ή άλλως στη συνάντηση που είπε. Το σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο Δήμος Λαρισαίων δυστυχώς έχει απολέσει ένα σημαντικό πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό κεφάλαιο από την πόλη, έτσι, αρχιτέκτονας είστε. Άρα, συνεπώς, ό,τι αξιόλογο υπάρχει, θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε και να το αναδείξουμε όπως πρέπει. Προφανώς, καθυστερημένα έστω, είτε σημαντική η συνάντηση που έγινε όλων των φορέων. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη συνάντηση που θα υπάρξει με το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να υπάρξουν τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσει να διασωθεί. Από εκεί και πέρα όμως, είχα πει τότε και στη συνάντηση ότι θα πρέπει ο Δήμος να γνωρίζει με σειρά προτεραιότητας ποια είναι τα αξιόλογα κτίρια που υπάρχουν στην πόλη μας και τα οποία χρήζουν προστασίας και ανάδειξης. Αυτό θα πρέπει να το προχωρήσετε. Και εκτιμώ, κύριε Πρόεδρε, ότι σε αρχιτέκτονες θα πρέπει να το αναλάβετε εσείς προσωπικά αυτό, να το τρέξετε και να ενημερώσετε το σώμα. Θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες δημοτικές αρχές μια τέτοια κίνηση. Ευχαριστούμε, κύριε Καραγιώτο. Να σας πω ότι έχουμε κάνει καταγραφή σαν αρχιτέκτονες και άλλων αξιόλογων κτηρίων και εκτός Λάρισσας. Τσαριτσάνη, Τύρναβο. Είναι καταγραμμένα αυτά. Κύριος Γούλας, παρακαλώ. Ναι, όπως είπα, συμμετείχα στην σύσκεψη των φορέων, αναλύθηκε το θέμα. Άκουσα με προσοχή όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι θα συναντήσει την κυρία Μαντώνη και θα ζητήσει αυτό το ποσό των 540.000, οπότε είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού, να αποκτήσουμε αυτό το μεγάλο... έτσι ακίνητο, το οποίο συνδέεται με την ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισσας. Αυτά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γούλα. Κύριε Λόλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ λείπει βεβαίως ο Δήμαρχος για να το ρωτήσω απευθείας, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Εφόσον γνωρίζαμε το Φεβρουάριο ότι βγαίνει σε πληστηριασμό, γιατί δεν κάναμε μονομερή πρόταση στους ιδιοκτήτες? Εφόσον ξέρουμε ότι βγήκε από την τράπεζα στα 560.000 ευρώ και οι ιδιοκτήτες χρωστάνε 140.000 ευρώ, αν κάνουμε μια προσφορά 300, ας πούμε, μπορεί να τη δεχόντουσαν.
Για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό από τον Φεβρουάριο? Εγώ αυτό δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Απλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Κρήκη, θα πάρει το λόγο για τον Χαρακόπου. Ή θέλετε μετά? Ωραία. Κλείνουμε τον κύριο Νάρη. Το ζήτημα είναι σε εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχαν κάποιες αναφορές, ενδεχομένως να βρισκόμασταν πρωτοτελεσμένων. Τα τελεσμένα αποφεύχθηκαν. Φάνηκε ότι όλοι οι φορείς της πόλης ενώνονται πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Η παράταξη μας έχει κάνει μέσω του Δημήτρη του Τσέρα, που συμμετείχε στην σύσκεψη φορέων, συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε ακόμα να σώσουμε την κατάσταση, μπορούμε ακόμα να το προχωρήσουμε, αρκεί να μην αρχίσουμε να δίνουμε πάλι ευθύνες, να μοιράζουμε ευθύνες δεξιά και αριστερά και να λέμε να η κυβέρνηση, να το θολό νομικό καθεστώς και να όλα τα άλλα. Μπορούμε να κάνουμε το θαύμα που έγινε στο Μήλο, να το κάνουμε και στο κτήμα Χαροκόπου. Και αν θα το πετύχουμε αυτό, θα είμαστε περήφανοι και εμείς εδώ και οι συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον κύριο Νάρη. Ναι, κύριε Αντιδήμαρχε, να προσθέσετε. Να προσθέσω λίγο στην ενημέρωση, γιατί αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός για τα αξιόλογα κτίσματα, ότι τον Φεβρουάριο του 2021 είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία, έτσι, για τα αξιόλογα κτίσματα ως Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητηρίο του Σύλλογου Αρχιτεκτώνων και τη Φωτοθήκη. Αυτό απέδωσε μια επικαιροποίηση 87 αξιόλογων κτισμάτων εκ μέρους μια δουλειά που συμφωνήσαμε με τους Σύλλογους Αρχιτεκτώνων και την παρέδωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων και την απέστειλε μάλιστα και στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτή η κοινή μας συνέργεια και προσπάθεια απέδωσε την ενεργοποίηση του Υπουργείου Πολιτισμού και το χαρακτηρισμό ενός ακινήτου στην 31 Αυγούστου ως διατηρηταίο. Απέδωσε το κτίσμα Καπετάνου απέναντι τον Άγιο Νικόλαο από την Εωτέρων, όπου σταμάτησε η διαδικασία κατεδάφισης για να κριθεί διατηρηταίο. Δηλαδή, έχουμε επικαιροποιημένο κατάλογο από τον μεγάλο κατάλογο του Τεχνικού Επιμελητηρίου του 1993, έχουμε έναν στοχευμένο 87 κτισμάτων που ήδη του Υπουργείου Πολιτισμού τον έχει στα χέρια, η κυρία Μενδώνη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Άρα δεν ήμασταν με τα χέρια και πίσω από τις εξελίξεις. Ίσα-ίσα βρεθήκαμε μπροστά από τις εξελίξεις. Αλλάξαμε τις χρήσεις στα δίδυμα, εδώ με ομόφωνη απόφαση, αν θυμάμαι καλά, του Δημοτικού Συμβουλίου, προστατεύοντας πλέον από τις ορέξεις για εκμετάλλευση που θα κατεδάφιζε αυτά τα δίδυμα κτίρια, με χρήσεις οι οποίες πλέον δυσκολεύουν την εμπορική, να το πω έτσι, εκμετάλλευση και την κατεδάφισή τους, παρά όσο έχει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε αυτά τα βήματα μπορούμε να βαδίσουμε και να πετύχουμε πολλά περισσότερα, γιατί ήδη νομίζω είναι αρκετά. Ευχαριστούμε και τον Αντιδήμαρχο για την ενημέρωση. Κύριε Κρήκη, θέλει να πείτε δύο κουβέντες? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Όπως τοποθετηθήκαμε και στην συνάντηση και στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους μας, θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που φέρνει στην επιφάνεια την τύχη όλων αυτών των κτισμάτων που έχουν κάποια πολιτιστική ή αρχιτεκτονική αξία για την πόλη μας και ιστορική. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτά αποτελούν αντικείμενο ιδιοκτησίας ιδιωτών σε ένα σύστημα που ακριβώς πάνω εκεί στηρίζεται, στην ατομική ιδιοκτησία και στη γη φυσικά, αλλά και στα μέσα παραγωγής. Επομένως, από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβαρυνθούν οι Λαρισαίοι δημότες με την αγορά, για την αγορά, την εξαγορά αυτού του ακινήτου, ιστορικής αξίας και πολιτιστικής, όπως έχουμε πει, και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ομορφιάς. Αλλά απ' την άλλη βγαίνουν μπροστά οι ευθύνες, καταρχήν της κυβέρνησης, του Υπουργείου, όπου μια σειρά τέτοια ακίνητα δεν βρίσκονται στα χέρια του κράτους, αλλά στα χέρια ιδιωτών. Ένα είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει.
Και από την άποψη αυτή θεωρούμε ότι δεν μπορεί να πηγαίνει το μπαλάκι των ευθυνών από τον ένα στον άλλον. Υπάρχει Δημοτική Αρχή στη Λάρισα. Έχει την πρώτη ευθύνη από την άποψη της διαχείρισης η κυβέρνηση και το Υπουργείο, όμως η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πιέσουν στην κατεύθυνση, όχι να επιβαρυνθούν οι Λαρισαίοι, ούτε να σωθεί ο ιδιώτης που έβαλε ενέχειρο την περιουσία του, δηλαδή η αναστολή του πληστηριασμού. Δεν είναι μια επιτυχία από την άποψη ότι αναστήλαμε έναν πληστηριασμό και έτσι σώθηκε το ακίνητο. Το ακίνητο ανήκει στην τράπεζα. Θα το ενηχειριάσει, θα το βάλει σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σε επόμενη φάση. Η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου έχει αποφασίσει να πάει σε 45.000 πληστηριασμούς, κύριε Πρόεδρε. 45.000 πληστηριασμοί είτε κατοικιών, πρώτης κατοικίας, είτε μικροκαταστημάτων, είτε οποιοδήποτε άλλον είναι αυτή τη στιγμή ενηχειριασμένα σε τράπεζες και σε διάφορα άλλα φαν. Από την άποψη αυτή θεωρούμε ότι μια τέτοια ευαισθησία πρέπει να αναπτυχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και για τις λαϊκές περιουσίες που θα μπουν ακριβώς, που θα βγουν στο σφυρί και βγαίνουν κάθε εβδομάδα μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα λοιπόν πρέπει να μας απασχολήσει, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει μπροστά σε αυτή τη διαδικασία της προστασίας της λαϊκής περιουσίας. Δεν λέμε να πάμε να προστατέψουμε μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν βάλει ενέχειρο, δεν ξέρω εγώ τι ακίνητα, αλλά θα έχουμε μπροστά μας και τέτοιες περιπτώσεις. Και επειδή ακριβώς παίρνει μπάλα και τέτοια ακριβώς ακίνητα πολιτιστικής αξίας, αρχιτεκτονικής αξίας, πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι πολλά από αυτά είναι ήδη ενταγμένα στο ΤΑΙΠΕΔ, στη Λάρισα. Έχουμε δηλαδή από την προηγούμενη κυβέρνηση δεσμευμένα για 99 χρόνια πάρα πολλά ακίνητα του Δήμου μας που δεν έχουν βγει από αυτή τη λίστα. Επομένως, σε οποιαδήποτε στιγμή και φάση αυτά τα ακίνητα κινδυνεύουν. Να σας θυμίσω ότι ακόμα και η κεντρική πλατεία της πόλης είναι σε αυτή τη λίστα. Για να μην μιλήσω τώρα για άλλα ακίνητα. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολήσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο για τον βαρύ χειμώνα που έρχεται από όλες τις πλευρές και αυτό το ζήτημα. Εμείς, για να το κλείνω, συμφωνούμε από στη φάση, στη γραμμή που λέει ότι εδώ πρέπει το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του. Πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν πρέπει να φορτωθεί σε καμία περίπτωση στους Λαρισαίους και αυτό το βάρος. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κρίκη. Πάμε στο τελευταίο της Λαρισαίων κοινών. Προσλήψεις και γενικότερη κατάσταση στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού. Κύριε Νάρη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μετά τις καταγγελίες της κυρίας Τίνας Νασίκα σχετικά με το καθεστώς προσλήψεων της Σχολής Χορού του Δήμου Λαρισαίων και τις θολές απαντήσεις που δόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Ιουλίου 2022, προκύπτουν κάποια νέα στοιχεία, τόσο μέσα από την περιστατωμένη αρθρογραφία του Αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης Πράξη κ. Γούλα, όσο και από τις κινήσεις της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με νέες προσλήψεις, οι οποίες επιβάλλουν μια ενδελεχή εξέταση τόσο των προσλήψεων, όσο και της γενικότερης λειτουργίας της σχολής, αλλά και της γενικότερης φιλοσοφίας που διέπει αυτή τη Δημοτική Αρχή. Πιο συγκεκριμένα, κύριε Πρόεδρε, ρωτάω, για ποιο λόγο είναι αρκετές οι ερωτήσεις, για ποιο λόγο αγνοήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 372 του 83, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι ο κάθε υποψήφιος καθηγητής κύριων μαθημάτων πρέπει να διαθέτει καθηγητή χορού, πτυχίο καθηγητή χορού. Θα πρέπει να πω ότι περιμένω απαντήσεις για το κάθε ένα από αυτό, όχι όπως την προηγούμενη φορά, που ήταν γενικές και αόριστες. Στην περίπτωση πτυχίου εξωτερικού, γιατί αποκρίθηκε ότι η αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ οφείλει να φέρει εκτός από ισοτιμία και αντιστοιχεία με τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου ή διαφορετικά πράξη αναγνώρισης αντιστοιχίας επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας. Για ποιο λόγο η νέα επιτροπή που συγκροτήθηκε εκπρόθεσμα μετά τη λήξη των συμβάσεων αποτελούνταν από άτομα που και πάλι δεν διέθεταν τις απαιτούμενες εκ του νόμου διακρίσεις και δεν έχουν εργασιακή εμπειρία σε ανώτερες επαγγελματικές σχολές και επιπλέον
συνεδρίασε χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Δήμου για την ημέρα, τον τόπο και τον χρόνο που θα συγκληθεί, όπως όφιλε να κάνει. Για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή από την αρχή της υπόθεσης αρνούνταν να δώσει στην κυρία Νασίκα έγγραφα που την αφορούσαν και για τα οποία είχε ειδικό ένομο συμφέρον και χρειάστηκε Πολάκης η επέμβαση του εισαγγελέα. Πάλι παρακαλούσε η εισαγγελία για να δοθούν τα έγγραφα σύμφωνα με τον κύριο Δήμαρχο, έτσι. Γιατί το είχε πει ο κύριος Δήμαρχος ότι η εισαγγελική παράκληση ήταν «Σας παρακαλούμε αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να το δώσετε». Για ποιο λόγο οι υπηρεσίες του Δήμου δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές της κυρίας Νασίκα από το μήνα Φεβρουάριο ως τη λήξη της σύμβασής της. Ποιο ήταν το τεχνικό πρόβλημα που αφορούσε όλους τυχαίως τη συγκεκριμένη εργαζόμενη. Εκεί θέλω απάντηση. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Για ποιο λόγο η συγκεκριμένη εργαζόμενη, η οποία είχε αντιδικία με το Δήμο, βρέθηκε να αντιμετωπίζει τέτοιο θέμα. Για ποιο λόγο με την απόφαση 571 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ότι φέτος δεν είναι αναγκαία η προκήρυξη θέσης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθηγητή χορού, έπειτα από 3 χρόνια που η θέση αυτή δίνεται σε ένα και μόνο άτομο, το οποίο μάλιστα αποδεδειγμένα πλέον δεν διέθετε τα προσόντα, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο ερώτημα. Είναι τυχαίο ότι έπειτα από όλη αυτή την ιστορία του δικαστηρίου και της έκτασης που πήρε το θέμα μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, ακυρώνεται η θέση ως μία αναγκαία που εδώ και δεκαετίες απαιτούνταν και καλύπτονταν θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο μόνιμο προσωπικό. Το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι η κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορεί και να αφορά μόνο από φύτους αλλοδαπής είναι για να αποκλείσει ανθρώπους όπως η κυρία Νασίκα, οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένες από το κράτος ακαδημαϊκές σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Η παραδοχή ότι η θέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης απευθύνεται μόνο σε πτυχιούχους αλλοδαπών, τι συνιστά αλήθεια? Μήπως συνιστά αποδοχή και ομολογία ότι οι προηγούμενες προκηρύξεις ήταν φωτογραφικές? Αν όχι, θα πρέπει να μην απαλληφθεί η θέση. Η αναγκαία, 7. Η αναγκαία τα προηγούμενα χρόνια ποιότητα εκπαίδευσης απαιτούσε θέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και καμία σχέση δεν θα έπρεπε να έχει με αυτήν ο αριθμός των σπουδαστών. Τέθηκε ως θέμα, αν είναι δυνατόν, ο αριθμός των σπουδαστών σε μία περίοδο στην οποία δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός των σπουδαστών, διότι δεν έχουν αρχίσει καν οι εγγραφές. Για όνομα του Θεού. Με ποια δικαιολογία υποβαθμίζεται την ποιότητα των σπουδών και από πού προκύπτει η αναφερόμενη μείωση, αφού οι εγγραφές δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει? Τι συμβαίνει με την οργανική θέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθηγητή χορού που υπάρχει στο οργανόγραμμα του Δήμου? Και γιατί ενώ υπάρχει ανάγκη στην υπηρεσία αυτή, δεν προκυρήσεται? Γιατί τόσα χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση του πρώην διευθυντή της σχολής δεν προκυρήσεται διαγωνισμός για πρόσληψη νέου καλλιτεχνικού διευθυντή? Και τέλος, τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να διορθωθεί η καταφανέστατη αδικία προς το πρόσωπο της κυρίας Νασίκα? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Περιμένω απαντήσεις μία προς μία. Ευχαριστούμε τον κύριο Νάρη. Υπάρχουν ερωτήσεις άλλες? Ο Δήμαρχος λείπει τώρα. Κύριε Σάπκα, εσείς θα απαντήσετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερε και ο κύριος Νάρης, την 21η εβδόμου του 2022 έγινε, μετά από ερωτήματα των παρατάξεων, έγινε περιστατωμένη συζήτηση για το θέμα αυτό. Όλα αυτά, μάλλον τα περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα, γιατί είναι όντως 1-2 τα οποία είναι μετά, αφορούν δηλαδή την προκήρυξη, την τωρινή, έχουν απαντηθεί από τον Δήμαρχο, έχουν μιλήσει οι επικεφαλείς, έχουν πει τη γνώμη τους, έχουν μιλήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αν θυμάμαι καλά, για ακόμα μία φορά το Δημοτικό Συμβούλιο δυστυχώς έγινε δικαστήριο τότε, και όχι μόνο δικαστήριο, έγινε και ΑΣΕΠ, έγινε και ΔΟΑΤΑΠ. Βέβαια, είχαμε και ένα master class από τον κύριο Γούλα
σε σχέση με το ΠΕ και το ΔΕΕ. Όντως ο άνθρωπος τα ξέρει, αλλά αυτό τέλος πάντων έχει απαντηθεί και μάλιστα ο Δήμαρχος κατέληξε ξεκάθαρα ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν αφορά το Δήμο σε σχέση με την αναγνώριση ΠΕ ή ΔΕΕ ή όλα αυτά τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά κλπ. Αλλά η συγκεκριμένη καθηγήτρια πρέπει να στραφεί και να πιέσει αλλού, εννοώντας κυρίως το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει ένα τεράστιο κενό σε σχέση με την αναγνώριση μέχρι το 2003 και μετά το 2003 των πτυχίων των ανωτέρων σχολών, γιατί μέχρι το 2003, αν πήρες πτυχίο, είσαι ΤΑΦ ε, μετά είσαι ΔΕΛΤΑ ε. Αυτό είναι ξεκάθαρο και με απαντήσεις του Υπουργείου κλπ. Άρα λοιπόν, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να αναπαντηθούν κανένα από τα πρώτα ερωτήματα τουλάχιστον που έχουν ήδη απαντηθεί, δηλαδή ξεκάθαρα. Μία ώρα και μιλούσε ο Δήμαρχος. Τώρα, ένα καινούριο θέμα που μπαίνει τώρα, μετά από την αρθρογραφία, όπως είπε, του κυρίου Γούλα, είναι σε σχέση με τον καθορισμό ειδικοτήτων για τη νέα προκήρυξη της πρόσληψης προσωπικού για το 2022. Εδώ είναι ξεκάθαρο και πρέπει να τονίσω ότι η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, έτσι, η Δημοτική Σχολή Χορού, δεν είναι νομικό πρόσωπο. Άρα λοιπόν ο καθορισμός των ειδικοτήτων γίνεται πάντα μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, δηλαδή της προϊσταμένης της σχολής και της υπεύθυνης στο Υπουργείο Πολιτισμού, της καλλιτεχνικής διευθύντριας, όπως θέλετε, που υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά δεν έγιναν τελευταία στιγμή τώρα, όπως λέτε, που ψηφίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ανάγκες της σχολής, όπως μας προτάθηκαν, έγιναν στον προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού ειδόχου από τους ΚΑΠ. Είναι το έγγραφο το οποίο έγινε 13/1/22. Δηλαδή, τις θέσεις αυτές που δεν υπάρχει μέσα η ΠΕ, έτσι, τις ζητήσαμε 13/1/22. Δεν είχε προκύψει κανένα θέμα με καμία καθηγήτρια, δεν είχαν προκύψει τίποτα από όλα αυτά τα δικαστήρια ή τις επιτροπές κλπ. Έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί το κάναμε αυτό, το έκανε δηλαδή η υπηρεσία, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, γιατί το έκανε η υπηρεσία αυτό, γιατί είδαμε, όπως και εσείς αναφέρατε, ότι στη θέση ΠΕ γινόταν καμία ή μία μόνο αίτηση. Δεν υπάρχουν ΠΕ. Άρα λοιπόν προτιμήθηκε να μπει μία θέση που έχει πολύ περισσότερους εκπροσώπους, ας το πούμε έτσι. Είναι πολύ περισσότεροι οι καθηγητές ΔΕΕ και ΤΑΦΕ, άρα η θέση αυτή αντικαταστάθηκε με ΤΑΦΕ και ΔΕΕ καθηγητών χορού. Βεβαίως δεν σημαίνει αυτό ότι αν υπάρξει ανάγκη δεν μπορεί μετά τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για τις ανώτερες σχολές χορού που θα διεξαχθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εάν όντως υπάρχει μεγάλη ανάγκη μπορεί να προκηρυχθεί ξανά αυτή η θέση. Αλλά σας λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις. Αναγκαστικά μία αίτηση είχαμε τα τελευταία χρόνια. Μία αίτηση μόνο. Κύριε Σάπουγα, συντομεύεται. Είναι αυτά που τέλος πάντων είχαμε πει. Λοιπόν, εγώ κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω επίσης τον κύριο Νάρη ότι η πρότασή του για ειδικότητα ΠΕ με τίτλο σπουδών συναφούς αντικειμένου δεν στέκει. Δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Λοιπόν, αυτό δεν νομίζω ότι αυτά που μπορούσα να απαντήσω τα απάντησα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάπκα. Τοποθετήσει, παρακαλώ. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι το ιδιαίτερο. Καλώς, δεν είσαι υποχρεωμένη. Το θέμα, αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος? Κύριος Γούλας, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πει πολλά, αλλά δεν έγιναν όλες οι διευκρινήσεις που χρειαζόταν. Εκείνο που θέλω να επισημάνω τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν καταργούμε μια θέση ΠΕ, σημαίνει από μια δομή τέτοια εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως είναι η σχολή χορού, σημαίνει υποβάθμιση της ποιότητας της συγκεκριμένης σχολής.
Πάντα ζητάμε δηλαδή να έχουμε ευξημένα προσόντα και αν μπορούσαμε και μεγαλύτερα ακόμα και με διδακτορικά και με μεταπτυχιακά να ανεβάσουμε το επίπεδο. Δεν θέλει ο Δήμος αυτή τη σχολή του να την αναδείξει, να τη συγκρίνει με άλλες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Νομίζω ναι. Αλλά δεν είναι πιστική απάντηση ότι καταργούμε επειδή δεν χρειάζεται. Ποιος το είπε δεν χρειάζεται? Δηλαδή, σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως είναι αυτό, σε μια εκπαιδευτική σχολή, δεν χρειάζονται από τα ψηλά προσόντα. Δηλαδή, τι θα πάμε, να του βάλουμε απόφοιτη δημοτικού εντελώς, δηλαδή, δεν ξέρω. Με ξενίζει και δεν με ικανοποιεί αυτή η απάντηση που έδωσε η Δημοτική Αρχή. Έτσι, για μένα σημαίνει υποβάθμιση, πλήρη υποβάθμιση. Τώρα, γεννάται και το άλλο το ερώτημα, ότι την ίδια θέση την είχε κάποια κυρία για 3 χρόνια. Που όπως απεδείχθη είχε μόνο πτυχίο του εξωτερικού με ισοτιμία, όχι αντιστοιχεία. Τώρα, αν τον κύριο Σάπκα δεν χρειάζεται το ΔΑΤΑΠ για να συγκρίνει και να δώσει τους τίτλους που χρειάζεται, νομίζω αυτή είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή που τέλος πάντων η Ελλάδα έχει εμπιστευτεί να δώσει τις ισοτιμίες και τις αντιστοιχίες το τι γίνεται μέσα στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, με τα πτυχία του εξωτερικού. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει όποιος θέλει ή να γίνουν οι επιτροπές να κρίνουν και να δίνουν δηλαδή τίτλους σε διάφορους πτυχιούχους που δεν έχουν τα προσόντα και να τους προσλαμβάνει. Γιατί αυτό έχει και συνέπειες άλλες, έχει και οικονομικές συνέπειες. Υπογράφει μια σύμβαση με μια αλφα ειδικότητα που δεν την έχεις, άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρωθείς, αφού υπάρχει σύμβαση από το φορέα. Υπάρχει η ΕΦΚΑ, υπάρχουν αυτά, προϋπηρεσίες και όλα αυτά. Αυτά είναι θέμα των δικαστηρίων, βέβαια, και δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Κύριε Γούλα. Να συμπληρώσω ακόμα κάτι, και ότι στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει, νομίζω, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, να ανεβάσει αυτό το επίπεδο και να προκηρύξει και μόνιμη θέση, διότι υπάρχει μόνιμη θέση ΠΕ. Μην την αφήνει τη θέση. Δεν ξέρω για τον διευθυντή αν είναι κοινή η θέση. Αν είναι κοινή, θα πρέπει να προκηρυχθεί και αυτή η θέση. Διότι σε όλες αυτές τις σχολές κλπ, αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού, θα πρέπει και υπάρχει δυνατότητα να πάει μόνιμο προσωπικό με ψηλά προσόντα. Αυτό βασικά είναι η. Ολοκλήρωση, συνάδελφε. Ναι, τελειώνω τώρα. Και αυτό ακριβώς τώρα, όσον αφορά τώρα για τα. Δεν πληρώθηκαν τα ένσημα της κυρίας Ανασίκα. Αυτό νομίζω είναι θέμα της οικονομικής υπηρεσίας. Λάθος που δεν πληρώθηκαν, διότι κινδύνεψε να μην πάρει και το επίδομα ανεργίας. Όταν δεν πληρώνεις το ΕΦΚΑ, μάλιστα τότε δεν θα πάρεις και το επίδομα ανεργίας. Αυτές οι καθυστερήσεις, θέλω να πω, ήταν, να πω έτσι απλά, είναι γραφειοκρατικές και δεν πιστεύω ότι ήταν σκόπιμες και θα ήταν πολύ, δηλαδή, να πούμε, έγιναν συγκεκριμένα για εκφοβισμό ή, δεν ξέρω, επειδή η κυρία Νασίκα ζήτησε να αποκατασταθεί η τάξη όπως εκείνη την νομίζει. Άρα, σε προηγούμενη περίπτωση, νομίζω, ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες θα πρέπει όλους τους εργαζόμενους να δίνουν αυτό που δικαιούνται, είτε είναι καθυστερημένα ένσημα, είτε είναι μισθή, είτε είναι οποιαδήποτε απέτηση που προβλέπεται από τη σύμβαση. Okay, ευχαριστώ. Κύριε Λόλο. Νομίζω ότι ο κύριος Σάπκας δεν έμαθε πολλά από το master class που έκανε ο κύριος Γούλας και πρέπει να το επαναλάβει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σύμφωνα με τη δικασία, παρεμβαίνετε διευκρινιστικά, κύριε Νάρη. Δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Δεν έχει απαντηθεί τίποτα, κύριε Πρόεδρε, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν απαντήθηκε. Είπα κάτι, Αλέξη. Διευκρινιστικά, λέω. Διευκρινιστικά. Έτσι, λοιπόν, διευκρινιστικά δεν έχει απαντηθεί τίποτα. 2 λεπτά διευκρινιστικά, σας παρακαλώ. Συνεχίστε. Δεν έχει απαντηθεί τίποτα. Έχουν δοθεί 10 ερωτήσεις. Δεν έχει απαντηθεί καμία. Ο καθένας ρωτάει ό,τι θέλει και απαντάει ό,τι θέλει. Το ξέρετε. Και μετά ναι, συγγνώμη. Τώρα, εδώ έχουμε το εκπληκτικό εφεύρημα ότι καταργούμε μια θέση, διότι στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος,
Έτσι, υποβαθμίζουμε την ποιότητα σπουδών προκειμένου να υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι για να μπουν σε συγκεκριμένη θέση. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Αυτές οι σοφιστίες, με σοφιστίες θα λειτουργεί ο Δήμος. Είναι δυνατόν. Είναι απαντήσεις αυτές. Υπάρχει καμία απάντηση πάνω στο για ποιο λόγο δεν κατευλήθησαν οι ασφαλιστικές εισφορές από το Φεβρουάριο στη λήξη συμβασίας. Για ποιο λόγο. Εκεί θέλω απάντηση. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ό,τι να είναι όπως να είναι. Για ποιο λόγο αγνοήθηκε το προεδρικό διάταγμα. Εδώ έχει αγνοηθεί προεδρικό διάταγμα. Άκουσε εδώ κανείς καμία απάντηση και δεν το πήρα εγώ χαμπάρι. Το είπε ο Δήμαρχος πριν στην ερώτηση 21 Ιουλίου. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Όχι, καμία αλήθεια δεν είναι. Τίποτα τέτοιο δεν είπε ο Δήμαρχος. Έτσι. Καμία απάντηση δεν έδωσε ο Δήμαρχος. Ούτε τώρα, ούτε τότε, ούτε τώρα. Καμία απάντηση πουθενά. 10 ερωτήματα, 3 πουλάκια κάθονταν. Κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω λάβει καμία απάντηση σε κανένα από τα ερωτήματα που έχω θέσει και αυτή τη στιγμή, πέρα από τον έναν πολίτη ο οποίος αντιμετώπισε μία εξωφρενική και απαξιωτική συμπεριφορά από το Δήμο του, υπάρχει και ένα θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος αναγκάστηκε 3 φορές να πάει στον εισαγγελέα να πάρει χαρτιά τα οποία τον αφορούσαν. Και το προσπερνάμε. Όχι, δεν το προσπερνάμε. Δεν θα αφήσω να το προσπεράσουμε αυτό όσο μας περνάει από το χέρι μας. Ζήτησε ο άνθρωπος 3 φορές χαρτιά, του αρνηθήκαν από το Δήμο να του δοθούν και χρειάστηκε να πάει στον εισαγγελέα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή. Δεν φταίει ενδεχομένως για όλα ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, αλλά υπάρχει μια νοοτροπία η οποία πρέπει να αλλάξει. Συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Όχι, γιατί. Δεν προβλέπετε, κύριε Σάπκα. Προβλέπετε. Εάν μιλήσει ο κύριος Σάπκα, θα μιλήσω και εγώ στη συνέχεια. Θα μιλήσω για εσάς, κύριε Νέρε. Εγώ θέλω διευκρινιστικά να πω στον κύριο Γούλα για το ΠΕ. Διευκρινιστικά να πούμε ότι όντως υπάρχει στον οργανισμό η θέση ΠΕ. Αυτή μπήκε από τότε που έφυγε από τη ΔΕΤΠΟΛΗ σχολή χορού και ήρθε στο Δήμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει σε εξέλιξη μέσα στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια. Θα έρθει ένας κανονισμός λειτουργίας της σχολής που θα υπάρχει αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι πάντα όταν έρχονται από το Υπουργείο ο προγραμματισμός για πρόσληψη μονίμου προσωπικού, εμείς τη δηλώνουμε αυτή, αλλά δεν μας την εγκρίνει. Ποτέ δεν μας ενέκρινε το Υπουργείο. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μία διευκρίνηση μόνο. Το 2017 ή το 2016, δεν θυμάμαι καλά, μπορώ να δώσω τα χαρτιά, υπάρχει με αυτούς τους όρους θέση η οποία προκηρύχθηκε και αφορούσε για όνομα του Θεού, δεν μιλάμε για μόνιμο τώρα. Έτσι, μπορούμε να καθίσουμε και να σας παρακαλώ, δώσω τα χαρτιά. Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Τέλος συνεδρίασης των ερωτήσεων. 2 λεπτά.